μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι οσί χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσί λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και ποιη Χριστότητα, και κατά την γην, και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής, Κατατρίφισον του Κυρίου, και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου, και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνην σου και το κρίμα σου ως με συμβρίαν υποτάγηθη το Κυρίο και ηκέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπου ποιούν παρανομίαν παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών μη παραζήλου ώστε πονηρέυστε ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτού και ού μη κληρονομήσους υγιήν, και έτι ο λίγων, και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού, και ου μη έβρις, οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν, και κατατριφήσους ειν επιπλήθη ειρήνης, παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων, και βρήξει επ' αυτόν τους αυτού. Ο δε Κύριος, εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξη η μέρα αυτού, ρομφέανε σπάσαντοι οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, του φάξε τους ευθύς τη καρδία, η ρομφέα αυτών εισέλθει εις σκαρδία καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί, κρίσον ολίγων το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίου ο κύριο, και κύριο τα σοδού των αμόμων και η κληρονομία αυτών ει αιώνα έστε. Ου εν καιρό πονηρό και εν ημέρε λιμού ότι οι αμαρτωλοί απολούνται. Οι δέχθροι του κυρίου άμα το δοξαστίνε αυτού και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί ή καπνό εξέλιπων, δανείζεται ο αμαρτωλό και ου καποτίσει ο δε δίκαιο η κτήρη και δίδωσιν, ότι οι ευλογούντες αυτών κληρονομήσους η γήν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει φόδρα, όταν πέσει, ου καταραχθήσατε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού, νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, και ου δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέρα νελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογία νέστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσων αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν, και ουκ εγκαταλείψει του οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσετε. Δίκαιοι δε, Κληρονομίσου γιν και κατασκηνώσουσιν σου αιώνα αιώνος επ' αυτοίς, στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχ υποσκεληστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώ σε αυτόν. Ο δε Κύριος ουμή εγκαταλείπει αυτόν εις τα σχήρας αυτού ουδού μη καταδικάσετε αυτόν, όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον γύριων και φύλαξον την οδόν αυτού, και υψώσισε του κατακληρονομή σε γην, εν το εξολοθρεύεσθε αμαρτωλού σώψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού ουκίν, και ζήτησα αυτόν, και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, ότι έστην εγκατάλημα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι, εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελίτε αυτούς εξ και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και ἰο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια.